αυτό, από το μυαλό μας, αλλά μπορώ να μιλήσω τώρα. Εγώ γιατί δεν δε θέλω να κάνετε εσείς εισαγωγή στην τοποθέτησή μου, παρακαλώ. Έλα, όχι, εγώ ερώτηση λοιπόν, έκανα. Ούτε εισαγωγή. Για να μην συνωμοσιολογούμε, πρέπει να μένουμε στα δημόσια. Ο Πρωθυπουργός τοποθετήθηκε δημόσια μέσα σε αυτή την εβδομάδα που τέλειωσε. Στο συνέδριο που έκανε ο Economist, δεν θυμάμαι ποιος έκανε. Είπε: ευχαριστώ τους πιστωτές, συνεχίζω κατά γράμμα τις μεταρρυθμίσεις. Τι ζητάω? Λίγο χρόνο. Δηλαδή να περάσω τους 180, ώστε να έχω 2 χρόνια ακόμα, ώστε να συνεχίσω τα ίδια πράγματα. Δηλαδή πληστηριασμούς, ομαδικές απολύσεις, διάλυση των συντάξεων να πάνε στα 300 ευρώ από πρώτη του χρόνου. Άρα σε αυτό είναι απόλυτα καθαρή η κυβέρνηση για το τι θέλει να πετύχει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αφήγησή της για το χρέος, λέτε ότι αυτά τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπερφύαλα. Ας δούμε τι λέει η κυβέρνηση για το χρέος. Η κυβέρνηση λέει ότι το χρέος το οποίο ήταν, δεν ήταν βιώσιμο στο 120% όταν μπήκαμε στο μνημόσιο. Καλά το είπε. Έχει καλά γίνει, το είπε. Ναι, εντάξει, στην πραγματικότητα είναι μνημόσυνο. Έχει γίνει βιώσιμο τώρα που είναι στο 175% με την παραδοχή ότι τα επόμενα χ χρόνια, 20 ετία και, η οικονομία στην Ελλάδα θα αναπτύσσεται με 5% τουλάχιστον το χρόνο και ότι όλα τα λεφτά τα οποία θα βγαίνουν θα είναι πρωτογενές πλεόνασμα, τα οποία θα πηγαίνουν για να πληρώνουν τους στόκους και όχι το χρέος. Άρα μιλάμε για μια μονιμοποίηση αυτής της κατάστασης ως το καλύτερο το οποίο έχει να προτείνει η κυβέρνηση. Το καλύτερο το οποίο έχει να προτείνει είναι να συνεχίσουμε για πάντα αυτό το οποίο ζούμε τώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αν θα φύγει η Τρόικα ή δεν θα φύγει η Τρόικα, το έχουμε δει στην εκδοχή των Παρισίων. Ότι να φεύγει η Τρόικα, να και γι' αυτό έχει αρχίσει ήδη να φεύγει και συναντιόμαστε πιο μακριά στο Παρίσι. Αυτά είναι παραμύθια για παιδάκια. Εγώ περίμενε μισό λεπτό, κύριε Μιχαλάκη. Μία παρατήρηση θέλω να κάνω. Ο συνάδελφος έκανε μία ανάλυση